Γεωπολιτική ανάγνωση νότιο και ανατολική Μεσογείου και το δίπολο της Ελλάδας και της Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο ομιλίας ανάλυσης από τον καθηγητή γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννη Μάζη. Την εκδήλωση οργάνωσε το τοπικό τμήμα ΑΧΕΠΑ Μεσσηνίας Παπαφλέσσας. Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε σήμερα στην Καλαμάτα τον καθηγητή Γιάννη Μάζη, τον καθηγητή γεωστρατηγικής, ο οποίος θα μας κάνει μια διάλεξη για το πολύ φλέγον ζήτημα που έχει να κάνει με τις σχέσεις με το δίπολο Ελλάδος-Κύπρου και την γεωστρατηγική κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου. Το τμήμα μας, το τμήμα Παπαφλέσσα της ΑΧΕΠΑ Ελλάς, συνεχίζει τη δράση του σε διάφορα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων το οποίο έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια. Στα πλαίσια της οργάνωσης των δράσεων που υλοποιούμε, έχουμε ήδη ολοκληρώσει κάποιες διαλέξεις όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα της χώρας μας, ιδιαίτερα την δεδομένη χρονική περίοδο που υπάρχει αυτή η κρίση. Και βέβαια σήμερα ολοκληρώνουμε με αυτή τη δράση που έχει να κάνει με τον κύριο Μάζη, έναν πολύ γνωστό άνθρωπο, ένας καθηγητής γεωστρατηγικής, ο οποίος θα μας δώσει και αυτός με το δικό του τρόπο, θα δώσει το στίγμα του για το πολύ φλέγον ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και για τα εθνικά μας ζητήματα και ιδιαίτερα για το κομμάτι της Κύπρου και της Ελλάδας. Θέλω να ευχαριστήσω το τμήμα Παπαφλέσσας, τον ΑΧΕΠΑΝΣ και τον καλό φίλο, τον πρώην κυβερνήτη των ΑΧΕΠΑΝΣ, τον Γιάννη τον Μητρόπουλο, για την πρόσκλησή τους και για τη μεγάλη τιμή που μου κάνουν να με καλέσουν σήμερα να μιλήσουμε και να μοιραστούμε σκέψεις, προβληματισμούς γύρω από την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο δίπολο του ελληνισμού Ελλάδας-Κύπρου. Θεωρώ ότι η ρευστή αυτή η ατμόσφαιρα που επικρατεί, το κλίμα το οποίο μπορεί ο καθένας εξ ημών να διαγνώσει και το οποίο είναι ασταθές, δημιουργεί εύλογα αγωνίες και ερωτήματα τα οποία με τη σημερινή μου ομιλία, τουλάχιστον κατά ένα μέρος, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Εύχομαι να δούμε εξελίξεις οι οποίες θα εδραιώσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και όλες οι αρνητικές μας σκέψεις να φύγουν, δίνοντας τη θέση τους σε ελπίδα για ειρήνη, για πρόοδο και για ευημερία. Η ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα είναι πια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Έχει 35 τμήματα και υπάρχουν και ακόμη άλλα 10 τμήματα τα οποία κινούνται τα νήματα από την Ελλάδα και δύο από τον Νίκο στην περιοχή της Ευρώπης. Όλοι εμείς είμαστε πάνω από 1.200 άτομα, όπου βασικό μας μέλημα είναι να προσπαθούμε να ανυψώσουμε τους βασικούς μεγάλους πυλώνες της ΑΧΕΠΑ, που δεν είναι άλλοι από τον ελληνισμό, την ορθοδοξία, την παιδεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ευθύνη.